επιστρέψαμε. Δελιγιάννη Αρσινόη, σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Πού μπορεί να σας απολαύσει κανείς, αλήθεια, εάν επιθυμεί να ακούσει, τι συμβουλές που δίνετε μέσα από κάποιο μέσο? Είμαστε μέσω των φρικτοριών να κάνουμε την εκπομπή Φιλοσοφικές Αναζητήσεις στο Ράδιο Έναντι. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως ανεβασμένες μέσα στην σελίδα μας τις φρικτορίες όλες οι εκπομπές που κατά βάση έχουν να κάνουν τη φιλοσοφία και αναζήτηση απαντήσεων όσον αφορά τον άνθρωπο. Ζητήματα που μας απασχολούν. Είχαμε μείνει στο βιβλίο που έχετε γράψει, Ταξίδι και Μύση στη Μυστική Ελλάδα. Δώστε μας μερικές πληροφορίες για αυτό το βιβλίο. Τι πραγματεύεται? Που αναφέρεται. Έτσι. Το Ταξίδι και Μύση στη Μυστική Ελλάδα είναι μια εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων μέσα από μυθικά στοιχεία, ενίγματα, όπου ο αναγνώστης καλείται να λύσει. Έτσι. Με κοιτάτε λίγο περίεργα, μήπως θα είναι κάτι που το πήγα πολύ γρήγορα. Γιατί έχετε μαγνητήσει το βλέμμα, έχετε τραβήξει την προσοχή μας. Που προσπαθεί να λύσει, να βρει την αλήθεια. Και τι είναι αυτό, είναι ένα μυθιστόρημα. Εγώ είμαι πολλά χρόνια μέσα στην έρευνα και μέσα στην δημοσιογραφία και έχω κάνει κάποιες έρευνες πάνω σε ελληνικά συγγράμματα από τον Εμπεδοκλή, Επίκουρο, Επίκτητο, Παρμενίδη, Αναξίμανδρο, Αναμεξημένη, Θαλή, Σοκράτη, Επίκουρο. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν την, για το σώμα έχουμε την άσκηση. Αρρωσταίνουμε, τι έχουμε? Ναι, την άσκηση. Το φάρμακο. Και το φάρμακο. Για την ψυχή, σωστή, τι έχουμε? Έχουμε το φιλοσοφικό λόγο. Φάρμακο λοιπόν για την ψυχή μας. Εκεί ξεκινάει η δική μου αναζήτηση, μέσα από ανθρώπους που είχα γνωρίσει και προσπαθούσα να αναζητήσω την αλήθεια και κάποιες ερωτήσεις που είχα κάνει. Και γι' αυτό λέγεται Ταξίδι και Μύση στη Μυστική Ελλάδα, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Όποιος ψάχνει βρίσκει, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε έναν εξαιρετικό πολιτισμό και μπορούμε να εξελιχθούμε νοητικά. Τίποτα παραπάνω, μη σας είναι και έχει και ζέστη σήμερα. Να μην βαρύνουμε, να μην το βαρύνουμε. Πάμε σε κάτι που μας αφορά όλους, Σοφία. Πάμε σε κάτι που νομίζω ότι δεν γινόταν να κλείσουμε τη συνέντευξη αυτή χωρίς να το ρωτήσουμε, χωρίς να το αναζητήσουμε μέσα θετική από τα μάτια. Σκέψη. Και το λόγο της κυρίας Δελιγιάννη. Θετική σκέψη, πόσο μας βοηθάει. Θετική σκέψη. Και στην καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως στο να είμαστε τελικά ευτυχισμένοι. Γιατί θεωρώ ότι ό,τι και αν κάνουμε, για ό,τι και αν παλεύουμε, ο τελικός μας στόχος είναι το να είμαστε ευτυχισμένοι. Κυρία Διάγκα, έχουμε ακούσει πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα. Να είσαι θετικός, θετική σκέψη. Θετική σκέψη σε βοηθάει, να είσαι καλός και όλα θα σου έρθουν. Όχι, τίποτα θα σου έρθει. Τι θετική και αρνητική σκέψη, αρκεί να σκεφτόμαστε, να ξέρουμε πώς να σκεφτόμαστε. Το να έχω μια. Να ξυπνάω το πρωί και να έχω μια καλή διάθεση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορώ να αντιμετωπίσω πιο εύκολα κάποιες αντικσότητες που θα μου παρουσιαστούν κατά την πάροδος μέρα. Σωστά. Σωστά. Με το να έχω μια θετική σκέψη, πάω να περάσω στον δρόμο και έχω θετική σκέψη, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Σου δίνω ένα ακραίο παράδειγμα τώρα. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Θα πάω να περάσω, να πατήσουν, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, υπάρχουν. Αν έχω όμως τη σκέψη ότι παρόλο που βιάζομαι, υπάρχουν αυτοκίνητα και πρέπει να βρω έναν τρόπο να πάω από τη διάβαση, από το φανάρι να περάσω απέναντι. Τόσο απλά τα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό που μας χρειάζεται δεν είναι το να είμαστε θετικιστές. Δηλαδή το να σκεφτόμαστε και να λέμε όλα θετικά. Φεύγω από το σπίτι, κατεβαίνω κάτω, βλέπω να κάνω λογαριασμούς. Είμαι πόσο καιρό απλήρωτη. Και να έχω θετική σκέψη. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Σε τι θα με βοηθήσει αυτό? Και από το να μιζεριάζουμε όμως. Γιατί να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο? Γιατί αυτό συμβαίνει συνήθως. Όχι, υπάρχει το μέσο. Γενικότερα δηλαδή, υπάρχει μιζέρια αρκετή. Μπορούμε να βρούμε το μέσο. Το μέσο ποιο είναι? Τι είναι στο χέρι μου να κάνω? Μπορώ να αγωνιστώ. Από τη στιγμή που μπορώ να αγωνιστώ, θα πω τον εαυτό μου, σύνελθε, σήκω πάνω και αγωνίσου, θα τα καταφέρεις. Να έχω την στρατηγική, τη γνώση, έτσι ώστε ό,τι και να μου συμβαίνει, να μπορώ να το αντιμετωπίζω και να το στρέφω προς όφελός μου, δηλαδή ακόμα και από μια δυσάρεστη κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ωφέλιμη προς εμάς. Άρα σημαντικό είναι να είμαστε πρώτα απ' όλα καλά με εμάς, να έχουμε τη δύναμη ώστε να τα βλέπουμε και να αντιμετωπίσουμε όλα τα πράγματα καλύτερα. Να έχουμε τη δύναμη, τη γνώση, τη διάθεση να μαθαίνουμε.
την επιμονή να στεκόμαστε όρθιοι, ακόμα και όταν όλα γύρω μας καταραίουν, και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, έστω και με τον αγώνα και μέσα από αγώνα, τα σημαντικά στοιχεία και το ιερότερο μέρος, έλεγε ο επίκτητος, της ψυχής μας. Πολύ ιδανικά αυτά όλα ακούγονται, κυρία Δελιγιάννη, αλλά όταν αδυνατεί κανείς να δει κατάματα το πρόβλημα, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, να δω το πρόβλημα και να βρω μετά τον τρόπο να το αντιμετωπίσω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί κανείς μόνος του να βρει τις λύσεις ή χρειάζεται να απευθυνθεί σε έναν ειδικό που θα του δώσει ή θα του δείξει μάλλον τον δρόμο προκειμένου να μπορεί να δει πρώτα τα προβλήματα και έπειτα να μπει σε μια διαδικασία δόμησης μια στρατηγική για να τα αντιμετωπίσει? Αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρει ο καθένας από τον εαυτό του. Δηλαδή, αντιμετωπίζω μια κατάσταση. Όλοι έχουμε τη δύναμη, την δυναμική να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Όσο τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας, γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί. Γιατί βάζουμε τα προβλήματα όμως κάτω από το χαλί? Δηλαδή, προσπαθούμε να ζήσουμε τη ζωή μας χωρίς να λύνουμε επί της ουσίας πολλοί από εμάς, πολλοί εκεί έξω, χωρίς να λύνουμε τα προβλήματα, τα οποία φυσικά θεριεύουν, τα αντιμετωπίζουμε όλο ένα και πιο μεγάλα στο μέλλον. Τι είναι πρόβλημα όμως, κυρία Ντόβολη? Τις περισσότερες φορές θεωρούμε πρόβλημα πράγματα τα οποία δεν είναι καν στο χέρι μας. Τι εξουσιάζουμε στην πραγματικότητα, όπως μας έλεγε ο επίκτητος? Το μόνο που μπορούμε να εξουσιάσουμε είναι τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τις καταστάσεις. Το μόνο που μπορούμε να εξουσιάσουμε δεν είναι καν το σώμα μας. Δεν είναι το σώμα μας, η υγεία μας. Παρά μόνο η σκέψη μας. Μπορούμε να εξουσιάσουμε, ακούμε κάποιες φορές οι γονείς παραπονιούνται, δεν με ακούνε τα παιδιά μου. Ναι, μπορείς να συμβουλεύεις τα παιδιά σου, μπορείς να τα επηρεάσεις, αλλά δεν μπορείς να τα εξουσιάσεις. Δεν μπορώ εγώ να εξουσιάσω τον άλλο και να πω ότι έτσι θέλω να είναι ο άλλος, έτσι θέλω να είναι η κατάσταση. Μα τι να κάνουμε, η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Εγώ τι μπορώ να κάνω προκειμένου να επιβιώσω, να τα καταφέρω? Ναι, θα είναι δύσκολα. Εγώ όμως τι μπορώ να κάνω από το να παραπονιέμαι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Άρα για πρώτα να δούμε τι είναι στο χέρι μας, τι δεν είναι στο χέρι μας. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βρούμε τουλάχιστον την αρχή του νήματος, ώστε ροϊκά να λύσουμε και ό,τι μπορεί να απασχολεί ή να σκοτεινιάζει την ψυχή μας. Ας πάμε σε κάτι άλλο που τιτλοφορείται εδώ και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεοράσης σας. Είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι αρκετές ομάδες της χώρας καλούνται να αντιμετωπίσουν άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι και αυτό, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Να βγαίνουμε από διακοπές, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία προγράμματος, όπως οι αθλητές πήραν τις διακοπές τους τον προηγούμενο μήνα, έχει περάσει μια περίοδος προετοιμασίας και τώρα καλούνται να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό, γιατί μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό θεσμό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους εκεί, η αγωνιστική τους δηλαδή κατάσταση, τόσο για την ομάδα όσο και για τους ίδιους, αφού μιλάμε για αθλητές, για προϊόντα, για αθλητικά προϊόντα. Πείτε μας λίγο, πόσο εύκολο είναι να βγούμε από μια διαδικασία χαλάρωσης, ηρεμίας, άνευ προγράμματος και να ξαναπρογραμματιστούμε, να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό και αυτός ο ρυθμός να έχει μια αποδοτικότητα, να είναι και αποτελεσματικό δηλαδή? Θα τα πούμε πολύ απλά. Θα ξαναμπούμε έτσι όπως βγήκαμε πριν. Δηλαδή, λογικά. Οι διακοπές. Ξέρεις γιατί είναι ωραίες και μας αρέσουν? Γιατί διαρκούν λίγο. Όταν ήμουν μικρή είχα δει μια ιστορία όπου ένα κοριτσάκι την ημέρα των γενεθλίων του είχε κάνει την ευχή να ήταν κάθε μέρα τα γενέθλιά μου. Την πρώτη εβδομάδα ήταν ενθουσιασμένη, κάθε μέρα του σπίτι είχε κόσμο, δώρα. Τη δεύτερη εβδομάδα το ίδιο. Την τρίτη εβδομάδα κάτι δεν της άρεσε. Την τέταρτη εβδομάδα, μη στα πολυλογώ, μετά από τρεις μήνες, ευχόταν να μην ήταν ποτέ ξανά τα γενέθλιά της. Της πήρε όμως και τρεις μήνες. Μάζεψε τα δώρα. Αρκετό. Οπότε, τις περισσότερες φορές αυτό το οποίο μας δίνει χαρά είναι η διάρκεια του. Οι διακοπές γι' αυτό μας δίνουν χαρά. Αν ήμασταν σε μία μόνιμη κατάσταση διακοπών, δεν θα μας έκαναν αίσθηση. Δεν θα μας έκαναν, όχι μόνο αίσθηση, αλλά δεν θα είχαν και καμία, μπορώ να πω, κανένα αποτέλεσμα. Γόνιμο αποτέλεσμα, δημιουργικό αποτέλεσμα. Θα είχαν και την ουσία του. Ακριβώς. Τώρα για να βγούμε βγήκαμε από ένα πρόγραμμα, κάναμε τις διακοπές μας, χαλαρώσαμε, να μπούμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, σιγά σιγά φυσικά,
σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα, ξανά επαναπροσδιορίζουμε πρώτα απ' όλα ποιοι είναι οι στόχοι μας. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια περίοδος προσαρμογής. Κάποιες ημέρες που θα οργανώσουμε σιγά σιγά τη νέα σεζόν, τη νέα χρονιά, ώστε να μπούμε έτσι ομαλά στην καθημερινότητά μας και πάλι, που θα έχει φυσικά ώρες εργασίας, που θα έχει πρόγραμμα, που θα έχει πίεση. Αν μας επιτρέπετε αυτό, ναι. Δηλαδή, αν γυρίσουμε τώρα μετά τις και αν μας επιτρέπετε από τη μεριά της διοίκησης εκεί πέρα όπου βρισκόμαστε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να γυρίσω τις διακοπές και να πω θα μπορώ 8 ώρα τώρα την πρώτη μέρα, να δουλέψω 2 ώρες να φύγω. Μπορώ όμως να προγραμματίσω τις διακοπές μου ώστε να ολοκληρωθούν 2-3 μέρες πριν ξεκινήσω την καθημερινότητά μου και στη βάση μου πάλι, στο σπίτι μου, να οργανώσω τη χρονιά. Θα μου έδινε αυτό το περιθώριο να μπω πιο όμορφα, πιο ροϊκά στην καθημερινότητα. Θα ήταν μια συμβουλή που θα δίνατε. Εγώ δεν θα χάριζα 2 μέρες από τις διακοπές μου για να προσαρμοστώ στο σπίτι. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει τα όρια. Μπορεί. Πολύ ειλικρινά μας απαντήσατε. Και για παράδειγμα, εμένα με βοηθάει, γι' αυτό το ρώτησα. Νομίζω ότι το να βρίσκομαι 1-2 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος στη βάση μου με βοηθά να είμαι πιο ήρεμη την πρώτη μέρα και πάλι εργασίας. Είναι βάση του χαρακτήρα. Mm-hmm. Και αυτό που είπατε, κυρία Ντοβόλη, είναι πολύ καλό, γιατί θα πρέπει να γνωρίσουμε και εμείς. Δηλαδή, μου λες ότι αυτό κάνω εγώ, αυτό κάνει κάποιος άλλος. Εγώ όμως, τι είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου? Με βοηθάει εμένα αυτό? Δεν με βοηθάει? Τι με βοηθάει? Δεν είναι δύσκολο να το βρούμε και μόνοι μας. Και επειδή θα έχουμε, και με αυτό θα κλείσουμε, εκτός αν έχει Σοφία κάτι να ρωτήσει την κυρία Δελγιάννη. Και επειδή θα έχουμε γκρίνιες τις επόμενες μέρες, θα έχουμε γκρίνιες στα αθλητικά, θα έχουμε γκρίνιες στην πόλη. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε τον αθλητισμό και αυτό επηρεάζει την ψυχοσύνθεση των. Γι' αυτό και γκρινιάζουμε. Των πολιτών της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και γκρινιάζουμε. Αν δούμε τους αθλητές στρεσαρισμένους, αγχωμένους, να μην αποδίδουν, δώστε μας μερικές συμβουλές για αυτούς που μας ακούν. Τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής λίγο πριν δοκιμαστεί για πρώτη φορά μετά από διακοπές και προσαρμογή? Σε μια πολύ σημαντική στιγμή γι' αυτό. Σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι που κρίνεται ένα λεπτάκι η πρόκριση της ομάδας και η δική του προσωπική απόδοση, φυσικά, που μπορεί να επηρεάσει τον ίδιο, την αξία του ως αθλητή και την πορεία του στην ομάδα. Ας έρθουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα φυσιογνωμιστικής που κάνουμε στο συνεργασία με το ΙΕΚ Α. Και το λέω αυτό. Δεν είναι εύκολο το αναλύσουμε. Θέλω να μου πείτε βοηθάει πόσο και στον χρόνο, αθλητισμό. Πόσο χρόνο χρειάζεται κανείς να μπορέσει να πάρει βασικές γνώσεις φυσιογνωμικής? Είναι περίπου 60 με 120 ώρες, είναι ανάλογα. Τις βασικές γνώσεις, τις οποίες τις εξελίσσει ο ίδιος. Ωραία, εμείς από εκεί και πέρα μπορεί ως φυσιογνωμιστές μιας της τόσης να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, γνώμες, εμπειρίες. Αλλά είναι 60 με 120 ώρες. Παίρνει τη βάση από εκεί και πέρα όμως, όπως είπαμε. Πόσο το εξελίσσει. Ναι, είναι και μια προσωπική δουλειά που μπορείς να κάνεις. Εγώ εργάστηκα πάρα πολύ επάνω σε αυτό. Έχει τύχει τώρα πάνω σε μια έρευνα την οποία έκανα και έβλεπα ότι οι άνθρωποι που εξωτερικά μοιάζουν, κατά βάση κάνουν και ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Είχα δει λοιπόν έναν. Κυρία Τιάνγκα, είχα πάει για καφέ. Να σας ρωτήσω μετά κάτι και πάνω σε αυτό. Και η φυσιογνωμία του παιδιού το οποίο έκανε τον καφέ μου θύμισε έναν γνωστό μου, ο οποίος ήταν μηχανικός. Τέλος πάντων, μου δίνει τον καφέ και ρωτάω, μήπως έχει τελειώσει μηχανικός, ασχολήσαμε. Και μου λέει, ναι, πού το γνωρίζετε? Λέω, μάλλον σε μπέρδεψε με κάποιον άλλο, συγγνώμη, παίρνει τον καφέ, ξέρεις, εξαφανίζομαι, αλλά εντάξει, μέσα τα στοιχεία, δηλαδή κάνουμε και διάφορα άλλα τέτοια θέματα που ψαχνόμαστε. Ρωτήστε με, κυρία Διάγκα. Πάνω σε αυτό που είπατε ότι κάποιοι λόγω επαγγέλματος μοιάζουν, να σας πάρω λίγο κάπου αλλού. Πολλές φορές λέμε ότι είτε τα ζευγάρια, αλλά όχι μόνο τα ζευγάρια, αλλά και οι χρόνιες φιλίες, ότι μετά αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν. Ναι. Λόγω της πολύ στενής επαφής. Ο ένας υιοθετεί χαρακτηριστικά του άλλου κατά κάποιον τρόπο. Αυτό αποτυπώνεται και φυσιογνωμικά, θεωρείτε? Είναι πιο πολύ οι εκφράσεις που σου θυμίζουν τον άλλον. Πάρα πολύ σωστά. Οι εκφράσεις. Οι εκφράσεις, δηλαδή το ίδιο χαμόγελο, το ίδιο νεύμα κάποιες φορές, οι ίδιες κινήσεις, οι ίδιες ατάκες. Επίσης. Αλλά πριν να με ρωτήσετε, κυρία Ντόβολη, για το άγχος, δηλαδή τι θα κάνουν πριν τους αγώνες. Και το πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Και αυτό φυσικά μπορεί να είναι μια απάντηση και για κάθε δύσκολη ή απαιτητική στιγμή που μπορεί να έρθει. Έτσι, μια συνέντευξη ή μια προσωπική στιγμή που μπορεί να μας δημιουργεί στρες και άγχος. Πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Να έχουμε καλή επαφή με τον εαυτό μας, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να αγαπάμε τον εαυτό μας και να το στηρίζουμε.
και να τον επιτρέπουμε να κάνει λάθη. Γιατί μέσα από τα λάθη θα μάθει. Μέσα από ένα λάθος που θα κάνει, αυτό το λάθος μας, ξέρεις ποιο, το λάθος μας ξέρετε ποιο είναι, κορίτσια, τις περισσότερες φορές, ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε. Το επαναλαμβάνουμε ως σωστό. Αν αντιληφθούμε κάτι ότι είναι λάθος, έχουμε τη δυνατότητα, τη δυναμική να το αλλάξουμε. Μην πέφτουμε λοιπόν στην παγίδα να επιπλήττουμε τον εαυτό μας γιατί το έκανα αυτό. Τότε σκεφτόμουν με εκείνον τον τρόπο, λειτουργούσα με εκείνον τον τρόπο, είχα εκείνους τους στόχους. Άλλαξαν οι στόχοι, άλλαξε ο τρόπος σκέψης μου, άλλαξα κι εγώ. Αγαπήστε λοιπόν τον εαυτό σας, αναζητήστε τρόπους για να ηρεμείτε, αναζητήστε τρόπους να μπορείτε να διαβάσετε τα χαρακτηριστικά του συνομιλητή σας, γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο για τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Μην μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Συγχωρήστε του λάθη και προσπαθήστε να τα αλλάξετε μέσα από την καθημερινότητά σας. Γενικότερα επικρατεί η άποψη ότι ο καιρός επηρεάζει την ψυχολογία μας. Κυρία Δελγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, γιατί σε αυτήν την απάντηση, σε αυτήν την ερώτηση, συγγνώμη, θα απαντήσει ο κύριος Φιλώτας Πάσχος από την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας. Θα μας δώσει δηλαδή θερμοκρασίες και εμείς μέσα από αυτές θα διαβάσουμε πώς θα είναι οι επόμενες μέρες από άποψη ψυχολογία σε σχέση με το πώς επηρεάζει ο καιρός την καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Είδαμε ένα πραγματικά θερμό Σαββατοκύριακο τις τελευταίες δύο μέρες, με πολύ ήλιο, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στα γρήγορα να πω ότι χθες σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής και Σέρες πιάσαμε 36 με 37 βαθμούς, αλλά η Λάρισα άγγιξε τους 40. Όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, μέχρι στιγμής επικρατεί έθριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια, προς το παρόν έχουμε και πάλι ψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Καβάλα έχει 30 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη και η Δράμα 33, οι Σέρες και η Κατερίνη 34. Το Κυλκής 35 και η Λάρισα έχει φτάσει ήδη τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τις επόμενες ώρες τώρα, αναμένουμε επιδείνωση του καιρού και από τα βόρεια με μπόρεση και καταιγίδες. Να σημειώσουμε ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες αλλά και σήμερα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους αλλά τοπικά και από χαλάζι. Οπότε οι πολίτες πρέπει να υφιστήσουν την προσοχή τους σε αυτό, όπως επίσης και στην έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα που θα συνοδεύει τις καταιγίδες, δηλαδή στους κεραυνούς. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο οι πολίτες μπορούν να διαβάσουν στην ιστοσελίδα της ΕΜΗ. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε από το βράδυ. Βεβαίως, με την αλλαγή του καιρού θα δούμε και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία πλέον κατέρχεται σε αρκετά φυσιολογικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, λόγω των βροχών και των καταιγιδών, σε πολλές περιοχές θα υπάρχει αυξημένη υγρασία, συνεπώς και έντονη δυσφορία, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Κύριε Πάσχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι μου λέει, Σοφία μου, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε πιο πολλούς φίλους στην παρέα μας, γιατί θα είναι και άλλοι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν Θεσσαλονίκη ή θα επιστρέψουν στην πόλη εξαιτίας του ότι πιθανά να μην μπορούν να απολαύσουν όπως θα ήθελαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε κοντινές αποστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο για να μας ενημερώσετε σε σχέση με τον καιρό και τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν. Θα μεγαλώσει η παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ. Μένουμε εδώ, παραμένουμε εδώ. Θα καλωσορίσουμε τους φίλους που θα αφήσουν Λάρισα, Καβάλα. Γιατί τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, αν ήμουν στη Χίο, αν ήμουν στην Κρήτη, μην σας πω και στη Χαλκιδική, δεν θα γύριζα πίσω επειδή μία βροχούλα ή μία έντονη βροχόπτωση πιθανά να μην μου επέτρεπε να κάνω μπάνιο. Από πουθενά δεν θα γύριζα πίσω. Θα έμενα και θα απολάμβανα τα καιρικά φαινόμενα. Θα έμενε εκεί. Θα το βλέπα θετικά. Θα έμενε εκεί, δεν θα έμενε εδώ. Θα έμενα εκεί, η αλήθεια είναι. Τώρα τι να πω, να πω ψέματα. Ειλικρίνεια. Όσοι όμως είμαστε εδώ, περνάμε όμορφα εδώ. Εδώ. Ωραία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ειδήσεις, να ενημερωθούμε λίγο με την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου και τις σημερινές φυσικά. Και έχουμε και στέργιο καλόγυρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.